like Greece, we like the weather, we like the people and we like the food. Η Μαρία από την Ολλανδία, μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού λόγω πανδημίας, ταξίδεψε για διακοπές στη Χαλκιδική και περνάει μοναδικές στιγμές. Το ίδιο και ο Αντρέα από την Πολωνία. In the last year we was in Spain and we didn't like it so much and Greek is just lovely. The atmosphere is the most, yeah, and the people of course, they are so like friendly. And they opened for every tourist. Χαμόγελα αισιοδοξίας από τους επιχειρηματίες τουρισμού της Χαλκιδικής, αφού οι κρατήσεις του Αυγούστου δείχνουν επιστροφή στα επίπεδα του 2019. Η Χαλκιδική ουσιαστικά το Μάιο δεν έκανε καλή έναρξη. Από εκεί πέρα από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο έχουμε μια μέση πληρότητα της τάξης του 75-80% για τον Άβοσο και η Χαλκιδική γεμάτη παντού. Στην κορυφή της λίστας προέλευσης των ξένων τουριστών στη Χαλκιδική βρίσκονται οι Ρουμάνοι όσον αφορά τον δικό τουρισμό, ενώ από τους Βορειοευρωπαίους, Άγγλοι, Γερμανοί, οι Γάλλοι και Ολλανδοί ψηφίζουν Χαλκιδική. From Germany. Germany. How many days will you stay here? 10 days. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία αλλά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της Χαλκιδικής το μήνα Αύγουστο φτάνει το 90%. Με Βαλκάνια και κυρίως με Γερμανία και Αγγλία όσον αφορά το μαζικό μοντέλο τουρισμού, κάτω χώρο στην Ολλανδία και έχουμε και τις πρώτες αφίξεις από Γαλλία και από Ιταλία με απευθείας πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πλήγμα στον τουρισμό της Βόρειας Ελλάδας φέτος είναι η απουσία των Ρώσων τουριστών. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι διανυκτερεύσεις των Ρώσων τουριστών ήταν μειωμένες κατά 43,88%. Πτώση 44,2% κατέγραψαν και οι διανυκτερεύσεις των Ισραηλινών.